Γράψα στην έκθεση 94, 18,8. Στα μαθηματικά και στη βιολογία της γενικής 100 στα 120. Και στα άλλα τρία, φυσική, βιολογία κατεύθυνση και χημεία κατεύθυνση, γράψα 19,99%. Πόσο εύκολο ήταν να το πετύχεις αυτό ή πόσο δύσκολο? Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν εύκολο. Ήθελε αρκετή δουλειά. Πόσες ώρες περίπου διάβαζες την ημέρα? Το τετράωρο με το πεντάωρο το αφιέρωνα συνήθως, ειδικά τώρα στο τέλος. 5 ώρες ωστόσο δεν ακούγονται πολλές σε σχέση τουλάχιστον με αυτά που ακούμε για 10 ώρα, για 12 ώρα. Φροντιστήρια? Φροντιστήρια ήταν περιορισμένα γενικά, δηλαδή φέτος έκανα 3-4 ώρες το πολύ. Είναι απαραίτητο προκειμένου να πετύχει κάποιος έναν τόσο σημαντικό βαθμό? Κοιτάξτε, η δουλειά που γίνεται στο σχολείο δεν είναι, δηλαδή το έλεγα πριν και στο ραδιόφωνο, ότι στο δικό μας το σχολείο γίνεται καταπληκτική δουλειά από τους καθηγητές μας. Εντάξει, βοηθάει πάρα πολύ με την έννοια ότι αυτά που ζητάνε πλέον στις πανελλήνιες ξεφεύγουν λίγο από την ύλη του σχολείου. Ξεφεύγουν από αυτά που διδάσκονται στο σχολικό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Από εκεί πέρα είναι πιο πολύ το σύστημα που το έχει. Η σκέψη σου από εδώ και πέρα? Θα δούμε. Για το μηχανογραφικό, τι σκέφτεσαι, ιατρική, κάτι θα άλλο? Θα δούμε. Ιατρική δεν νομίζω. Επειδή θέλει πολλή δουλειά και εγώ με μοιάζει έρευνα. Δεν θέλω τώρα να πάω να εργαστώ σαν γιατρός. Ίσως πιθανότητα βιολογικό. Σε τρομάζει το φαινόμενο της ανεργίας, ειδικότερα στους νέους, αυτό που παρατηρείται στην εποχή μας? Ναι, αλλά εντάξει. Γενικό είναι το πρόβλημα. Και ειδικά εκεί που θέλω να ασχοληθώ εγώ, στην Ελλάδα το έχω δεδομένο. Έχει δεδομένο τι? Ότι υπάρχει... Ότι δουλειά στην έρευνα στην Ελλάδα λίγο δύσκολο. Άρα λοιπόν η σκέψη σου είναι ήδη στο εξωτερικό? Ήδη, ναι. Το να επιτευχθεί ένας τέτοιος βαθμός θεωρώ ότι είναι κάτι το αρκετά δύσκολο. Πιστεύω ότι χρειάζεται για κάτι τέτοιο μεθοδική δουλειά. Χρειάζονται καλές βάσεις, πράγμα που προϋποθέτει διάβασμα καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής μας πορείας. Και σίγουρα χρειάζεται και κάποια δόση τύχης και πολύ καλή ψυχολογία την ώρα των εξετάσεων. Πόσες ώρες διάβαζες την ημέρα? Το πόσες ώρες δεν ξέρω ακριβώς, πάντως σίγουρα επειδή έκανα μην ξενυχτάω, διότι εγώ προσωπικά δεν αποδίδω το βράδυ αρκετά καλά, οπότε είχα κανονίσει το πρόγραμμά μου έτσι ώστε 11-11.30 ώρα να ολοκληρώνω το διαβασμά μου και συνέχιζα την επόμενη μέρα. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Τι ρόλο έπαιξαν τα φροντιστήρια και αν εσύ πήγες σε φροντιστήρια για να επιτύχεις αυτόν τον σημαντικό βαθμό? Πήγα σε φροντιστήρια. Θεωρώ ότι τα φροντιστήρια είναι αρκετά σημαντικά, διότι προφανώς το σχολείο δίνει αρκετά ερεθίσματα, αλλά χρειάζεται μια ακόμα πιο μεθοδική δουλειά με πιο λίγα άτομα σε ένα φροντιστηριακό τμήμα. Βέβαια, προφανώς και το φροντιστήριο δεν είναι το παν. Απαιτείται σίγουρα αρκετή δουλειά και διάβασμα και από το ίδιο το παιδί. Αλλιώς, αν τα φροντιστήρια έκαναν μόνο τη δουλειά, όλοι οι μαθητές θα ήταν επιτυχόντες σίγουρα. Σε πόσα μαθήματα πήγες φροντιστήριο? Σε όλα τα μαθήματα έκανα φροντιστήριο. Θεωρώ ότι είναι κάτι το απαραίτητο πλέον όπως έχει διαμορφωθεί. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και χρειάζεται σε όλα τα μαθήματα. Άσε, τώρα από εδώ και πέρα, ποιες είναι οι σκέψεις σου, ποια σχολή θα θέσεις πρώτη στο μηχανογραφικό? Θα ήθελα την ιατρική, πράγμα που μου αρέσει και σαν επιστήμη και σαν αντικείμενο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά από την πρώτη ηλικία είχα αποφασίσει ότι θέλω και θα επιδιώξω την ιατρική Θεσσαλονίκη. Σε τρομάζει λίγο το κλίμα της εποχής και ειδικότερα η ανεργία στους νέους που εμφανίζεται σε πολύ υψηλά επίπεδα? Σίγουρα είναι κάτι το επίφοβο και όσο τα χρόνια περνάνε η κατάσταση αυτή ίσως θα χειροτερέψει. Αλλά θεωρώ ότι όταν κάποιος αγαπάει το επάγγελμά του και είναι καλός σε αυτό που κάνει, θα, με τη βοήθεια και των συγκυριών σίγουρα θα αναδειχθεί. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Παρακαλώ.